ένα ακόμα νησί, μια ακόμα περιοχή της Ελλάδας, όπου κατά ένα θαυμαστό τρόπο η τουριστική ανάπτυξη συμβαδίζει με τη ζωντανή πλούσια πνευματική παράδοση. Και πράγματι η Αμοργός αποτελεί καταρχήν ένα δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Είναι το ανατολικότερο νησί των Κυκλάδων και βρίσκεται ανάμεσα στην Άξο και την Αστυπάλαια. Έχει έκταση 121 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό 1.700 κατοίκους. Το σχήμα της, χαρακτηριστικά στενόμακρο, εμφανίζεται στο χάρτη με κατεύθυνση από τα βόρειο-ανατολικά προς τα νοτιοδυτικά. Κινούμενος κανείς στην ίδια κατεύθυνση, συναντάει πρώτα τον όρμο της Αιγιάλης, που αποτελεί και το δεύτερο λιμάνι του νησιού. Πρόκειται για ένα τοπίο εντελώς διαφορετικό από το υπόλοιπο νησί. Φύση άγρια και ειδηλιακή, με χωριά κτισμένα αμφιθεατρικά στην πλαγιά του βουνού, που προσπαθούν όσο μπορούν να διατηρήσουν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Τα θολάρια πήραν το όνομά τους από τους ρωμαϊκούς θολωτούς τάφους που βρέθηκαν στην περιοχή. Θεωρούνται ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά κυκλαδίτικα χωριά. Η Λαγκάδα είναι το μεγαλύτερο χωριό της Αιγιάλης και η πρωτεύουσα της περιοχής, που διατηρεί έντονα τα χαρακτηριστικά του κυκλαδίτικου χωριού, με μόνη εξαίρεση το πράσινο που αυθονεί μέσα στο χωριό όσο και γύρω από αυτό, πράγμα που σπάνια συμβαίνει στις Κυκλάδες. Συνεχίζοντας προς τα νοτιοδυτικά και σε απόσταση 16 χιλιόμετρων από την Αιγιάλη, φτάνει κανείς στη χώρα, την καρδιά, την ψυχή και το καμάρι της Αμοργού. Είναι χτισμένη ανάμεσα σε γυμνά βουνά και σε υψόμετρο 320 μέτρων, σε μια θέση τέτοια που να προστατεύεται από τους πειρατές. Το κατάλευκο αυτό κυκλαδίτικο χωριό, με τη μικρή και φιλόξενη κοινωνία του, το χαρακτηριστικό κυκλαδίτικο του χρώμα, τα γραφικά και μοναδικά σοκάκια του, δεν προκαλεί μονάχα εντύπωση, αλλά μαγεύει κυριολεκτικά τον επισκέπτη. Εντύπωση προκαλεί ο βράχος του κάστρου, ένας πελώριος μονόλιθος που ορθώνεται στη μέση του χωριού, αρκετά μέτρα πάνω από τα σπίτια του. Ο βράχος αυτός αποτέλεσε τον πυρήνα της χώρας τα παλιά χρόνια και στη συνέχεια έγινε το κάστρο των Βενετσιάνων. Πεντέμιση χιλιόμετρα από τη χώρα βρίσκεται ο εντυπωσιακός βαθύς κόλπος με τα ήρεμα νερά που έχει στο μυχό του τα Κατάπολα, το πρώτο λιμάνι του νησιού. Η απόλυτη ασφάλεια που παρέχει αυτός ο κόλπος τον έκανε να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην ιστορία του νησιού. Το λιμάνι των Καταπόλων από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα ήταν ο κύριος συντελεστής για την πολιτισμική ανάπτυξη της Αμοργού. Ακριβώς πάνω από τα Κατάπολα ορθώνεται ένας επιβλητικός λόφος που έχει το σχήμα ενός πελώριου κόνου με στρογγυλεμένη την κορφή του. Είναι η Μουντουλιά που φιλοξενούσε στην κορυφή της την αρχαία πόλη Μινώα, την αποικία των Μινωητών. Η παράδοση λέει ότι σε αυτόν τον λόφο ήταν η θερινή κατοικία του Μίνωα, του βασιλιά της Κνωσού. Η θέα από την κορυφή προς τον κόλπο των Καταπόλων, τις δυτικές ακτές, αλλά και προς το εσωτερικό του νησιού, είναι σίγουρα μοναδική. Η κάτω μεριά, το νοτιοδυτικό κομμάτι της Αμοργού, είναι πιο ειδηλιακή και πιο ήρεμη από την υπόλοιπη Αμοργό. Στο νότιο άκρο, ο επισκέπτης απολαμβάνει τη γαλήνη που του προσφέρει ο γραφικός και προστατευμένος από όλους τους ανέμους κόλπος της Καλοταρίτισσας. Από εδώ, ακολουθώντας κανείς την αντίστροφη πορεία προς τα βόρειο-ανατολικά αυτή τη βορρά, συναντάει ένα άλλο, διαφορετικό τοπίο με γραφικούς όρμους και μικρές κοιλάδες. Ξεχωρίζουν εδώ η Κολοφάνα, η Αρκεσίνη, το Βρούτζι, μικρά χωριά με λίγους κατοίκους και αραιά σπίτια, όπου επικρατεί η απλοχωριά, η λιτότητα και η ηρεμία. Αφήνοντας την κάτω μεριά και κινούμενος τώρα ο επισκέπτης πάντα βόρειο-ανατολικά, μπαίνει σιγά σιγά σε ένα πιο άγριο, πιο απόκριμνο τοπίο. Ένας παρακαμπτήριος δρόμος οδηγεί στον Άγιο Γεώργιο τον Βαρσαμίτη, τόπο προσκυνήματος όλων των Αμοργιανών. Εδώ υπήρχε κατά την αρχαιότητα η Δρομαντίο, η πυθία του Αρχιπελάγους,
όπως οι ειδικοί εικάζουν την ονομασία του. Ο κεντρικός δρόμος συνεχίζεται για λίγο ακόμη ανάμεσα σε ένα τοπίο ακόμη πιο απόκρημνο αλλά και πιο υπερβατικό που μας αποκαλύπτει βαθμία ένα άλλο πρόσωπο του νησιού. Λίγο πριν το τέρμα του δρόμου, μία ακόμα παράκαμψη μας οδηγεί στην ξακουστή παραλία της Αγίας Άννας. Το εκκλησάκι δεσπόζει στο χώρο με την καμαροειδή στέγη του χτισμένο στην άκρη των βράχων. Μοιάζει σαν να μας προετοιμάζει για αυτό που σε λίγο θα αντικρίσουμε στο τέρμα του ασφαλτοστρωμένου δρόμου, στο πιο απόκριμνο, άγωνο και αφιλόξενο μέρος του νησιού. Εκεί που κανείς δεν θα περίμενε να υπάρξει κτίσμα, εκεί ακριβώς η υπεραγία Θεοτόκος, αυτή που νίκησε τους όρους της φύσεως, θέλησε να κτιστεί ένας ακόμη θρόνος της στο Αιγαίο, ένα ακόμη θαυματουργικό προσκύνημά της, το μοναστήρι της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας, ένας ακόμη ουρανός πάνω στη γη, στην άγωνη και αφιλόξενη γη, που ίσως και να συμβολίζει την άγωνη και αφιλόξενη γη της καρδιάς μας. Παραδόσεως και εκ πολλών γραπτών μαρτυριών έχουμε την πληροφορία ότι το μοναστήρι αυτό εδώ της Αμοργού είναι κτίσμα του 9ου αιώνα 812-13 ανεκαινιστέ έπειτα το 90 1088 υπό Αλεξίου του Μεγάλου Βασιλείου του Κομνηνού. Αφορμή να χτιστεί το μοναστήρι είναι ο ερχομός της Αγίας Εικόνος, η οποία Αγία Εικόνα προϋπήρχε στη Μονή Χοζεβά της Παλαιστίνης και εκεί λοιπόν αφού το μοναστήρι το λελάτισαν οι Άραβες εποχή οικονομαχίας πάντα 8ο αιώνα 700 τόσο εκεί γύρω σκορπίσαν οι μοναχοί τι δε κακίσε. Ορισμένοι εξ αυτών με την εικόνα εδώ την Παναγία τη Χοζοβιώτισσα σε πλοιάριο προς το άγνωστον κατευθυνόμενοι περνώντας μάλλον παραπλέοντας εδώ νοτίως Αμοργού βλέπουν ότι το τοπίο εδώ μοιάζει με το δικό τους, ομοίαζε με το δικό τους, έτσι απόκριμνο, φοβερό, μεγαλειώδες. Αυτό τους ήρκησε να βγουν στην Αμοργό με προοπτική να ζήσουν εδώ, να δημιουργηθεί μια άλλη μοναστική αδερφότητα, ένα άλλο μοναστήρι και με την βοήθεια των αμοργίνων και των ένθεων ζήλων των μοναχών το μοναστήρι αρχίζει να οικοδομείται αρχάς 9ου αιώνα 812-13. Κάτι πιο μικρό, κάτι πιο διαφορετικό εχτίστη το πρώτο. Η σημερινή εμφάνιση του μοναστηριού ανάγεται περίπου στο τέλος του 14ου αιώνα με προσθήκες που έγιναν αργότερα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν χτίσματα τα οποία προέρχονται από τον αρχικό πυρήνα της Μονής. Την έχουν αποκαλέσει Μονή του ενός τείχου γιατί έχει πράγματι μόνο έναν εξωτερικό τείχο. Ο άλλος τείχος είναι ο βράχος με όλες τις ανομαλίες, τις προεξοχές και τα κυλώματα.
Η απόσταση μεταξύ του τοίχου και του βράχου είναι μόλις 5 μέτρα, ενώ το πλάτος του κτηρίου είναι 40 μέτρα. Για το χτίσιμο του οκταόροφου αυτού κτηρίου έχουν χρησιμοποιηθεί η εγχώρια πέτρα, ο ασβέστης και ξύλο από φίδα, είδος αγροκυπάρισου που είναι ένα πολύ ανθεκτικό υλικό. Με τις ξυλοδεσιές αυτού του ξύλου και με καμάρες συνδέεται ο εξωτερικός τοίχος με το βράχο και δένει ολόκληρο αυτό το οικοδόμημα που αποτελεί ένα θαυμάσιο υπόδειγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής με εξαιρετική λειτουργικότητα. Στο εντυπωσιακά στενό αυτό κτίριο υπήρχαν τα πάντα για να μπορεί να είναι αυτάρκες και να εξυπηρετεί το μεγάλο αριθμό μοναχών που μόναζαν τότε στο μοναστήρι. Για όλα είχε βρεθεί κάποιος χώρος πλάι στα βράχια, στενός ίσως, αλλά λειτουργικός. Πολλές οι ονομασίες του μοναστηριού μας, από τις πολλές είναι και η ονομασία που λέγει η Χοζοβιώτισσα ή μοναστήρι των σκαλών, των σκαλοπατιών του Τέστη. Δηλαδή κάτω από την στάση, από την προβάλισμα που λέμε, κάπου 320-330 σκαλιά για να ανεβούμε μέχρι εδώ την εκκλησία. Και εδώ λοιπόν είναι η κυρία Είσοδος, αυτή η κλίμακα, η σκάλα που μας ανεβάζει στην κυρία Είσοδο. Βλέπετε πόσο μικρή και στενή είναι, έχει χαρακτήρα συμβολικό. Στενή και τεθλιμμένη η οδός και η πύλη, η άδουσα ημάς στην βασιλεία των ουρανών. Αλλά παράλληλα και ή οσδήποτε επισκέπτης ή προσκυνητής πρέπει να πέσει, να σκύψει λίγο, να εισέλθει και να συναντήσει την Παναγία, τη Χοζοβιώτισσα, να συναντήσει τον Θεό, να συναντήσει τον εαυτό του. Στην είσοδο αριστερά βλέπει κανείς την Κρίνη, όπου σύμφωνα με την παλαιοχριστιανική συνήθεια ο επισκέπτης έπρεπε να πλύνει συμβολικά τα χέρια του προκειμένου να εισέλθει καθαρός ψυχικά και σωματικά στον οίκο του Θεού. Δίπλα στην Κρίνη υπάρχει η επιγραφή όπου περιγράφεται λακωνικά η ιστορία του μοναστηριού, ξεκινώντας από την ανακαίνισή του από τον Αλέξιο τον Κομνηνό και συνεχίζοντας με τις κατά καιρούς ανακαινήσεις του από ηγουμένους, μητροπολίτες και άλλους. Προτού ο επισκέπτης ακολουθήσει τη σκάλα που οδηγεί προς τους υπόλοιπους χώρους του μοναστηριού, αξίζει να επισκεφθεί το Μουσείο της Μονής που βρίσκεται πίσω από την κυρία είσοδο. Εδώ εκτίθενται πολλά από τα πολύτιμα κοιμήλια της Μονής, οργανωμένα σε θεματικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα συγκεντρώνονται τρία αντικείμενα. Μια μαρμάρινη επιγραφή χρονολογούμενη γύρω στο 1625, η οποία αναφέρεται στις εργασίες ανακαίνησης που πραγματοποιήθηκαν επί ηγουμενίας Θεοδοσίου, υποχειρός Κυρίλου Ιερομονάχου. Τα θυρόφυλλα του τέλους του 17ου αιώνα που ήταν τοποθετημένα στην είσοδο του Καθολικού. Τέλος, περιλαμβάνεται το πατριαρχικό σιγήλιο που αναφέρεται στην ίδρυση της Μονής και επικυρώνει τα προνόμια της. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει 5 κώδικες από περγαμηνή με παλαιότερο ένα βιβλίο Ελασσόνων προφητών που ανάγεται στο πρώτο μισό του 10ου αιώνα. Σπάραγμα Ευαγγελισταρίου με πολυτελώς κοσμημένα επίτετλα του δεύτερου μισού του 12ου αιώνα. Εμβόλυμα σε μικρή προθήκη αναρτημένη στον τοίχο, εκτίθεται αργυρή θήκη του έτους 1696, η οποία παλαιότερα φιλοξενούσε οστά του Αγίου Νικολάου του Νέου. Στο σπηλαιώδη χώρο παρουσιάζεται Ευαγγελιστάριο του δεύτερου μισού του 11ου αιώνα, το οποίο κοσμείται με εξαιρετικές ολοσέλιδες μικρογραφίες που απηχούν την υψηλή τέχνη της Κωνσταντινούπολης. Η ενότητα ολοκληρώνεται με 5 χαρτόους κώδικες χρονολογούμενους από τον 13ο έως τον 17ο αιώνα, από τους οποίους ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μουσικός κώδικας του έτους 1298, καθώς και κώδικας με 3 λειτουργίες, ο οποίος χρονολογείται στα τέλη του 16ου και αρχές του 17ου αιώνα. Πρόκειται για ένα πλούσια διακοσμημένο χειρόγραφο με αρχικά γράμματα αποδοσμένα ως ανθρώπινα πρόσωπα. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται ενδεικτικά διάφορα είδη της ιερατικής αμφίεσης αντιπροσωπευτικά των βαθμίδων της ιεροσύνης. Τα άμφια αυτά
κατασκευασμένα από πολύτιμα υλικά, χαρακτηρίζονται από διακοσμητικό πλούτο και αντιπροσωπεύουν μια φάση άνθησης της μεταβυζαντινής κεντητικής από το 17ο έως τον 19ο αιώνα. Στη συνέχεια, πέντε αργυρές πόρπες παρουσιάζουν τη διακοσμητική ποικιλία της τέχνης στο 19ο αιώνα και προσφέρουν την εικόνα της κοσμικής λεπτότητας και κομψότητας που επηρέαζε την αμφίεση των κληρικών. Η τέταρτη ενότητα της έκθεσης παρουσιάζει εκκλησιαστικά σκεύη, λειτουργικά άμφια και άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται σε εκκλησιαστικές τελετές. Ξεχωρίζει εδώ το ελεφαντοστέινο εγκόλπιο του 17ου αιώνα με παράσταση της Θεοτόκου με τον Χριστό και γύρω μορφές προφητών. Επίσης, δύο πλάγια φύλλα τριπτύχου του 18ου αιώνα, καθώς και μικρή φορητή εικόνα με θέμα τους Αγίους Νικόλο και Σπυρίδωνα, η οποία ανάγεται στον 17ο αιώνα. Η προθήκη της ενότητας που είναι ενσωματωμένη στον φυσικό βράχο περιλαμβάνει διάφορα σκεύη που εκτός από την πρακτική τους χρήση έχουν ένα χαρακτήρα συμβολικό και διακρίνονται από την έμφαση στη διακοσμητική λεπτομέρεια της κατασκευής τους. Την τελευταία ενότητα αποτελούν αντικείμενα που φέρουν επιγραφές αφιερωματικού χαρακτήρα, προσφέροντας την καλύτερη απόδειξη για τον τρόπο με τον οποίο σχηματίστηκε τμήμα της συλλογής. Τα αναγραφόμενα στα κοιμήλια ονόματα ζωντανεύουν πρόσωπα που συνδέθηκαν με το χώρο ή ανθρώπους που αφαίρωσαν τη ζωή τους στο μοναστικό βίο και έζησαν στο μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας. Βγαίνοντας ο επισκέπτης από το μουσείο και επιστρέφοντας πάλι στην είσοδο, βλέπει δεξιά μια στενή σκάλα δίπλα στο βράχο που οδηγεί προς τους κύριους χώρους του μοναστηριού. Στο τέλος της σκάλας βρίσκεται το συνοδικό. Στο χώρο αυτό συγκεντρωνόντουσαν τα παλιά χρόνια όλοι οι μοναχοί, συνεδρίασαν για διάφορες υποθέσεις του μοναστηριού και έβγαζαν αποφάσεις. Από το συνοδικό, δύο άλλες μικρές στενές σκάλες οδηγούν η μια στο Καθολικό, την Εκκλησία της Μονής, και η άλλη στο Αρχονταρίκι. Το Αρχονταρίκι, μικρό και αυτό, είναι ένας ιδιαίτερα ζεστός χώρος, λιτός αλλά και αρχοντικός, όπου γίνεται η υποδοχή των επισκεπτών. Εδώ γίνεται και το παραδοσιακό κέρασμα. Στο μοναστήρι προσφέραμε καφεδάκι σε όλους, λουκούμι, κίτρο τότε προσφέραμε, από ένα άξο τώρα το κάνουμε πιο παραδοσιακό και προσφέρουμε αμοριανή ψημένη ραχή και νεράκι. Αυτή η φιλοξενία, η συμβολική βέβαια, είναι ιερή και άγια και την διατηρούμε το μοναστήρι, τη διατηρεί πάντα, ποτέ δεν έχει σταματήσει και ούτε θα σταματήσει. Είναι ευχή όλο μας εδώ και της Παναγίας εντολή να φιλοξενούμε έτσι στοιχειοδός, συμβολικά, τον Ιονδήποτε. Της φιλοξενίας και της φιλαδερφίας μην επιλαμφάνεστε. Μην επιλαμφάνεστε, μην ξεχνάτε και μην αμιλείτε, παραγγέλει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος. Εντύπωση προκαλεί στο Αρχονταρίκι η ύπαρξη μιας πολυθρόνας που μοιάζει να αποτελεί παραφωνία. Είναι δώρο του μακαριστού πατριάρχη Αλεξανδρίας Παρθένιου του Τρίτου, ο οποίος αγαπούσε ιδιαίτερα το μοναστήρι και μάλιστα άφησε εδώ την τελευταία του πνοή. Την πολυθρόνα αυτή του την είχε χαρίσει ο πρόεδρος της Αιγύπτου Χόσνι Μουμπάρακ και είναι φτιαγμένη από έβαινο και ελεφαντοστούν. Αυτή λοιπόν η αυλή μας είναι εξώστης μας. Αυτό το μπαλκόνι, αυτό το σημείο έχει υπόψη του ο μεγάλος ποιητής και λογοτέχνης μας Οδυσσίας Ελίτης όταν έγραφε εκείνο το μοναδικό και επανάληπτο. Η Παναγιά τα πέλαγα κρατούσε στην ποδιά της την Αμοργό, τη Σίκινο και τα άλλα τα παιδιά της. Αυτό το σημείο είχε επισκεφθεί το μοναστήρι μας, είχε τόσο ενθουσιαστεί και τόσο εντυπωσιαστεί που ακριβώς μετά στα έργα του το αναφέρει κάπου αυτό το στίχο. Η μεγάλη αυλή, ο μεγάλος εξώστης της Μονής με την ίδια εντυπωσιακή θέα βρίσκεται πιο πέρα και λίγο χαμηλότερα από τον προηγούμενο εξώστη. Εδώ
βρίσκονται τα κελιά των μοναχών, το γραφείο της μονής, τα μαγειρία και η τράπεζα. Εδώ είναι το δωμάτιό μου. Ένα κελάκι απλό, αλλά ζεστό. Όμορφο, λειτουργικό. Εδώ είναι εικόνα της μέλουσας κρίσης, της δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Να βάλω αυτό στο χέρι του, να μας ελεήσει, να είμαι τα συγχωρία των σεσωσμένων, των ευδεξιών. Αυτή είναι η Παναγία του άξιον εστί. Αυτή είναι η Παναγία της ανάφηση Χαλαμιώτησα. Αυτή είναι η Παναγία η εκατονταπηλιανή της Πάρου. Εδώ είναι μία Παναγία πολύ συμπαθέστατη, δεν ξέρω, από Κινέζο ή Ιάπωνα. Η κάθε φυλή, ο κάθε λαός έχει ορισμένα χαρακτηριστικά δικά του, τα οποία και είναι όμορφα και σεβόμεθα και αναγνωρίζουμε, και αυτά ακριβώς δείχνουν την ταυτότητα. Ο Κινέζος δεν μπορεί να φανταστεί την Παναγία όπως εμείς. Τη φαντάζεται με τα επιμήκια έτσι μάτια, με τα χαρακτηριστικά τα δικά τους. Και τη σέβονται όπως την νομίζουν και όπως την αισθάνονται. Και τώρα ανεβαίνουμε προς τον κυρίως ναό, καθολικών της μονής μας. Εδώ είναι ο ναύτικας, είναι ο πρόναος. Εδώ τελούνται ορισμένες ακολουθίες, βέβαια είναι το απόδειπνο, οι ώρες, το μεσονυχτικό. Εδώ βλέπουμε και τη φιάλη αυτή, τη μαρμάρινη, είναι του 1636 και τελείται ο αγιασμός στα φώτα, 6 Ιανουαρίου. Εδώ υπάρχει και η τηλεγραφία της απτήσεως του Χριστού. Αυτό εδώ είναι το προσκυνητάρι, το κεντρικό προσκυνητάρι της μονής. Είναι η Παναγία στα εισόδια. Όταν εκεί τριετήσουσε η Παναγία ως τριετής ο Δάμαλης, εισέρχεται στο ναό, προσφέρει τους γονείς της στο ναό του Θεού. Και έχω να πω το εξής, ότι και τι το μοναστήρι, και τι εικόνα μάλλον, η χτιτόρισα εικόνα. Ή από την Παλαιστίνη προερχομένη, η Χωσοβιώτισσα είναι η Παναγία, η κλασική εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας Γλυκοφιλούσας. Δεν ξέρω γιατί απαρχής οι πατέρες και οι χτίτορες όρισαν να γιορτάει στο μοναστήρι τη μεγάλη γιορτή τους στα εισόδια. Ζεστός, όμορφος, κατανυχτικός. Εδώ λοιπόν καταρχάς ερχόμεθα και προσκυνάμε την Παναγία τη Χωσοβιώτισσα, τη χτιτόρισα. Αυτή είναι η Παναγία η Χωσοβιώτισσα, είναι το καυχημά μας, είναι το στήριγμά μας, είναι η παρηγορία μας, είναι η απαντοχή μας. Όπου γης αμοργήνος υπάρχει, όπου στα πέρατα του πλανήτη, όπου και αν βρεθεί ο Μοργίνος, εδώ στρέφει το βλέμμα του νου του και της καρδιάς του και προσκυνά τη χάρη της και επικαλείται τη βοήθειά της και έχει ποικίλο τρόπο. Ευεργετήσει τους πάντα η Παναγία εδώ σαν μητέρα και τροφός. Εδώ είπαμε ήρθε η εικόνα τον 8ο αιώνα. Πολύ μεταγενεστέρος τοποθέτησαν από το ασημένιο χρυσό, ας είναι και χρυσό μαζί, και με πολύτιμους λίθους επάνω το στέμμα της Παναγίας. Και γράφει εδώ καραγμένα η κυρία Χωσοβιώτισσα. Χωσοβιώτισσα. Συναντάται και Χωσοβιώτισσα και Χωσοβιώτισσα. Είναι ονομασία τροποντινά προέλευσης. Από εκεί που ήρθε η Παναγία, όπως προείπαμε, είναι η ευρύτερη περιοχή του Χωσιβά. Εκεί υπήρχε το μοναστήρι Αγίου Γεωργίου Αγίου Ιωάννου, που φυλάσσει το εικόνα εκεί, η
Ιερών και Άγιων Κοιμήλιο και μάλιστα όπως εκ των υστέρων μας πληροφόρησαν από τη Μονή, εκεί αυτή η εικόνα πλάι του Δεσποτικού Θρόνου στο μοναστήρι εκείνο υπήρχε προσκυνητάρι και είχε τοποθετηθεί αυτή η εικόνα. Εκεί είχε προσκυνήτο και ετοιμάτο από τους καλογύρους και τους πιστούς. Το τέμπλο που υπάρχει τώρα στο Καθολικό χρονολογείται γύρω στο 15ο με 16ο αιώνα. Στο δεξί πάνω μέρος του τέμπλου βρίσκεται η εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα. Οι αξιολόγοι των ειδικών τη φέρνουν τρίτη σε σπουδαιότητα, με πρώτη την πασίγνωστη εικόνα του Χριστού της Μονής του Σινά. Πάνω αριστερά βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας της Μαυρομάτας και αυτή γλυκοφιλούσα και βρεφοκρατούσα Παναγία, όπως και η Χοζοβιώτισσα. Η παράδοση αναφέρει ότι η εικόνα έβγαινε έξω στην Αμοργό για λιτανία σε κάθε περίσταση όποτε υπήρχε ανάγκη, σε μεγάλη ανομβρία, σε μεγάλη επιδρομή πειρατών ή σε μεγάλη επιδημία. Κάτω από τον Χριστό Παντοκράτορα βρίσκεται η Παναγία η Πορταΐτισσα που χρονολογείται γύρω στο 17ο αιώνα. Οι ντόπιοι ονομάζουν την εικόνα και Θεοτοκιό, ίσως γιατί είναι μικρή στο μέγεθος. Η Παναγία Ισαμνιώτισσα βρίσκεται κάτω από την Παναγία Μαυρομάτα και είναι έργο της κριτικής σχολής. Προέρχεται από το μετόχι της Μονής στο Πυθαγόριο της Άμμου, την Παναγία της Πηλιανή. Κάτω από την Παναγία τη Χοζοβιώτισσα επίσης βρίσκεται η εικόνα του Αγίου Γεωργίου του Βαρσαμίτη, πολύ παλιά, που χρονολογείται γύρω στο 1200 εποχή των Σταυροφοριών. Είναι η πρώτη και αυθεντική εικόνα από το ναό του Αγίου Γεωργίου του Βαρσαμίτη που αποτελεί και αυτός μετόχι της Μονής της Χοζοβιώτισσας. Στα βημόθυρα ξεχωρίζουν στο κάτω μέρος οι εικόνες των προφητών Μωυσέως και Αρών. Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο οι προφητείες τους για την Παναγία. Αριστερά από το τέμπλο βρίσκεται η λειψανοθήκη του μοναστηριού. Εδώ βρίσκονται πολλά Άγια Λείψανα διαφόρων Αγίων. Ανάλογα μικρό όπως ο υπόλοιπος ναός είναι και το Άγιο Βήμα. Εντύπωση προκαλεί εδώ η παλιά Αγία Τράπεζα με τον ουρανό, παλαιοχριστιανικό κατάλοιπο. Στις κατακόμβες υπήρχε πάντα πάνω από την Αγία Τράπεζα ένα κάλυμα όπως αυτό για να σκεπάζει και να προστατεύει κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας τα τίμια δώρα από κάποια καθαρσία, χώμα, πετραδάκι, κάποιο έντομο που πιθανόν να έπεφτε πάνω τους. Προείπαμε ότι το μοναστήρι είναι χτίσμα αναγεννηστέ, βέβαια χτίσμα αναγεννηστέ από τον μεγάλο Αλέξανδρο βασιλέα των Κομνηνών. Εκείνος ο αυτοκράτορας, ο Μακάριος, όρισε τα μοναστήρια Πάτμου και Αμοργού να είναι αδερφά και αυτή η αδερφοσύνη να εκφράζεται και να βιώνεται ως εξής. Ο ηγούμενος της Πάτμου να εκλέγεται από τους αμοργύριους μοναχούς και ο ηγούμενος της Αμοργού να εκλέγεται από τους πάτμους αδερφούς μοναχούς. Γιατί αυτό? Απλά ή να είναι να ηγουμενεύει αμερόληπτα. Να μην έχει συγγένειες, να μην έχει φιλίες, να μην έχει συναισθηματισμούς. Οπότε σε κάποια μετάβαση από εδώ προς τα εκεί για ενθρόνηση ηγουμένου ονόματι Χεναδίου. Έγινε κάποιο ναυάγιο λοιπόν εκεί και εσώθησαν οι καλόγεροι ως εκ θάνατος τη βοή της Παναγίας επικαλούμενη του Αγίου Γεωργίου της Αγίας Παρασκευής. Εις ανάνους θάνατος έγινε αυτή η εικόνα που βλέπουμε
και αναφέρει ακριβώς κάτω δέης του Γεναδίου, ηγουμένου και των μοναχών που επλάκωσέν τους φορτούνα και εσώθησαν ως εκ θαύματος τη βοήθεια της Παναγίας Υπεκαλούμενη του Αγίου Γεωργίου της Αγίας Παρασκευής. 1619 άρθρα χιλιώτα θήτα, 1619 Νοεμβρίου 9. Εσώθησαν οι καλόγεροι, αλλά παράλληλα σταμάτησε και αυτή η ανταλλαγή των ηγουμένων, τότε σταματάει. Άννα, η Θεία χάρισα φως, χαριτωθήσαν την αγνή αη Παρθέων, προς Άγη μετευρωσύνης εις των ναών του Θεού προσκαλεσαμένοι προπορεύεστε. Αυτίστας με άνιδας λαμπαδιφόρους και λέγουσα απίθητε έκνον το δοτήρι γεννηθήτη και ανάθημα. Μετά τον Εσπερινό της εορτής προσφέρομαι στον κόσμο εδώ φάβα, φάβα Σαντορινιό, ένα φάβα ευγές, πολύ εύγευστο και εύωσμο και ευστόμαχο, και ευστόμαχο. Το προσφέρουν οι Σαντορινοί άνθρωποι και το μαγειρεύουν εκείνοι με τη δική τους τεχνοτροπία. Υπάρχει το λεγόμενο φάβα Σαντορινιό αλλά και μαγειρική Σαντορινή. Παράλληλα προσφέρομαι φυσικά χαρβά και ελιές και ατουχών ανθρώπους που θέλουν να εστέψουν για να κοινήσουν το βράδυ. Καταλάβατε. Τεργία σε Άννα Σταύρου Μαρίας, Γεωργίου Μαρίας, Ιωάννου Σοφίας, συγγενών. Αγγελικής Ειρήνης, Νικολάου και Παναγιώτας. Δημητρίου Ζαφυρίας, Νικολάου Χριστίνας, Θωμαϊδός, Ιωάννου, Μαρίου Θωμαϊδός. Η Παναγία εδώ έχει κάνει πάρα πολλά θαύματα. Βέβαια η χάρη είναι παντού. Μία η χάρη της, είτε τίνος λέγεται το μέρος, είτε Πάρος λέγεται το μέρος, η Παναγία Κατοπηλιανή, είτε Αχοζοδιώτης Αμοργός, είναι η χάρη σημεία. Έχουμε πολλά θαύματα στα θέματα τεκνογονίας. Πάρα πολλές γυναίκες, ενώ έχουν ανδρόγυνα, δηλαδή οι γυναίκες έχουν προσπαθήσει πολλές φορές με τη βοήθεια ιατρών, της επιστήμης, να κάνουν κάποιο παιδάκι, κάποιο παιδί. Εστάθη αδύνατο. Αφού λοιπόν ήρθαν εδώ και το είπαν στην Παναγία, Παναγία μου, χάρη ζητάω από σένα ένα παιδάκι. Να νιώσω εγώ σαν μητέρα, να νιώσω τον προορισμό μου. Η Παναγιά έκανε το θαύμα της και κάνει το παιδάκι η γυναίκα και μετά έρχονται εδώ οι γονείς με τους δικούς τους και γίνεται η βάπτιση στο μοναστήρι ακριβώς να εκφράσουν με τον τρόπο αυτό την ευεργεσία, την ευγνωμοσύνη τους προς την Παναγία που τους έκανε αυτό το μεγάλο θαύμα να κάνει παιδί. Αυτά είναι αφιερώματα των πιστών, των ευλαβών, ευχαριστία σένα και ευγνωμοσύνη προς την Παναγία. Μετά από ένα θαύμα, μετά από κάποια ευεργεσία, όλοι οι άνθρωποι έχουν και κάτι να αναγνωρίσουν και να ομολογήσουν. Πιστοί όλων των τάξεων και των ηλικιών, μάλιστα και εδώ ένα ξύφος κάποιου ανώτατου αξιωματικού της αστυνομίας, καρκινοπαθούς. Και γιατρεύτηκε από την Παναγία εδώ, την Παναγία, την Παναγία μας, την Χριστοδιώτησα. Ήρθε εδώ, με ευλάβεια, με ευγνωμοσύνη στην Παναγία και εφέρεσε το ξύφος του και θέλησε να μείνει ανώνυμος. Κάποιος Τούρκος, καπετάνιος, επαρχή Τουρκοκρατίας, τώρα Τουρκοκρατίας εδώ κάτω, έπλε και κινδύνευσε να βυτιστεί λόγω σφοδρής θάρρος ταραχής. Επικαλέστη βοήθεια της Παναγίας να σωθεί επάνω στον κινδυνό του και να φέρει καντήλι στο σχήμα και στο μέγεθος του σαρικιού του, το οποίο και γένετο. Εσώθει ως εκ θαύματος και ευγνωμοσύνη σένα και ευχαριστία προς την Παναγία, την Παναγιά των Γρεκών, έτσι έλεγε, έφερε αυτό το καντήλι ασημένιο και το φυλάσσεται σαν κοιμήλιο πλέον και κοσμή. Κοζοδιώτησα κόρη Θεογεννήτωρ από πάσης επιφοράστε και θλίψεως τους καταφεύγοντας πίστη της εικόνη. Βέβαια το μεγαλύτερο θαύμα της Παναγίας το ότι είναι και 1000 χρόνια και η Παναγία εδώ πέρα
θαύμα είναι το εξής, ότι πέφτουν βράχια πολλά. Πολλά. Στην καθημερινή βάση προς πίσω μας. Μη σε καλό γερό του το ζούμε. Ποτέ μα ποτέ δεν έχει συμβεί κακό σε άνθρωπο. Ποτέ. Δεν έχει πέσει ένα μικρό πεταδάκι να κάνει μια μικρή πληγή, ένα μικρό τραύμα σε άνθρωπο. Στο μοναστήρι κάποιες στιγμές δημιουργούνται μικρές ή μεγάλες ζημίες. Καλούμεθα και θα συντηρούμε και τα επανορθώνουμε. Σε άνθρωπο ποτέ. Θα θαυμαστώ είναι αυτό. Είτε προσκυνητής, είτε επισκέπτης, είτε καλόγερος και το ζούμε. Δεν θα πάθει ποτέ κακό από πτώση βράχων. Θαύμα είναι δοξάστη Αγία εικόν σου, εν ίσο αμοργό Θεοτόκε. Η άσης γαρέμι της πίστης και εκτάσεις των λίθων καταπτώσεως, ασυνή και αρρώβητον τη σύμμονη φυλά την βόσαν. Αλληλούια. Παναγιά είναι η ζωδόχος πηγηδή τη ζωή. Δεν είναι θάνατο. Έρχονται λοιπόν εδώ οι πιστοί και επισκέπτε και η Παναγιά τους περιμένει όλους και τους αγκαλιάζει όλους και σε όλους δίδει τη χάρη της, προσιοπάροχα, την ευλογία της. Οι πιστοί φεύγουν με πληρότητα, με εφροσύνη, με εφορία, με αγαλίαση. Ή επισκέπτε, οι δύσπιστοι, δεν υπάρχουν άπιστοι, οι δύσπιστοι επισκέπτε, φεύγουν με ένα προβληματισμό έντονο. Ο οποίος προβληματισμός, όταν επιστρέψουν στην ζωή τους, στην καθημερινή τους ζωή, και σε κάποιο πρόβλημα, σε κάποια ανάγκη, εκεί ακριβώς έρχεται στην επιφάνεια και τους δίδει και σε αυτούς μήνυμα παρηγορίας και ελπίδας ότι πρέπει, παιδί μου, η ζωή για μένα δεν τέλειωσε. Κάτι υπάρχει, κάτι πρέπει να υπάρχει. Και ακριβώς είναι η χάρη της Παναγίας που τους δίδει την ελπίδα της ζωής και της χαράς. Ημέρον της ευδοκίας ούτω προημίων και της των ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξης εν ναό του Θεού τραρός η Παρθένος δείχνειται και τον Χριστόν της πάση προκαταγγέλλεται. Αυτή και εμείς μεγάλο φόνος βοήσομε χαίρε της οικονομίας του κτίσου η εκπλήρωση. Οι πατέρες τότε και οι άνθρωποι της εποχής πιάσαν να χτίσουν το μοναστήρι λίγο πιο χαμηλά. Χτίσανε την πρώτη μέρα και μετά την δεύτερη που πήγαν να συνεχίσουν βρήκαν τα κτίσματα κρεμισμένα. Με θαυμαγωγικό τρόπο είδαν ότι εδώ ήταν η σμήλα και κρέμαντο σε ένα ζεμπίλι, ψάχινο ζεμπίλι, εργαλεία. Ακριβώς ερμήνες ότι εδώ η Παναγία θέλει και υποδεικνύει που θέλει να χτιστομαστήρισει. Έτσι και γίνεται. Και ήταν εκεί πάνω 10 αιώνες η σμήλα αυτή. Και έπεσε το 52, 16 Οκτωβρίου μετά από θαύμα. Κάποια γυναίκα, ευσεβεστάτη, απλή γυναίκα, αλλά γυναίκα άνθρωπος του Θεού, σε κάποια φάση που εδώ ήταν κάποιοι πράγοντες κρατικοί να πάρουν δήθεν την περιουσία, τη χρηματική περιουσία της μονής, να την διαμοιράσουν σε ακτήμονας δήθεν. Δύο αδερφές στη χώρα δεν το έβλεπαν με καλό μάτι αυτό, νομίσαν ότι είναι αμαρτία, ότι είναι κακό και λέγει μια αδερφή στην άλλη, βρε καλό, να είναι καλό αυτό το πράγμα που ήρθαν εδώ να πάρουν τα πράγματα της Παναγίας. Και λέγει η άλλη στην αφιλιά της και στην αθότητά της η γυναίκα, αν δεν θέλει η Παναγιά και αν είναι κακό, ας ρίξει τη σμήλα. Το βράδυ λοιπόν, αυτή η γυναίκα βλέπει στον ύπνο της μια μαυροφορμένη γυναίκα, λυπημένη κάπως στο πρόσωπό της, στην όλη της εμφάνιση και παρουσίαση, λέει, και τη λέγει, αυτό που είπες Βαγγελιό, το έκανα. Μόνο να το πεις. Μόνο να το διαλαλήσει, να το πεις. Και έλεγε κανένα δεν σημασία βέβαια
Το επόμενο βράδυ το βλέπει το ίδιο πράγμα. Αυτό που είπε το έκανα, μόνο το διαλαλήσει. Και λέγει λοιπόν η γυναίκα στον ύπνο τη μέσα, και τι είπα και έκανε. Η Σμήλα έπεσε. Εις ένδειξη διαμαρτυρίας. Και ήρθε ακριβώς την άλλη μέρα πρωί στο μοναστήρι με κλάματα. Οι πατέρες εδώ δεν είχαν δει ότι είχε πέσει Σμήλα επάνω στα καπαναριά. Ήρθε, τους το ανακοίνωσε ακριβώς και βγήκαν επάνω και βρήκαν τη Σμήλα, την οποία από τότε φυλάνε εδώ η Σμήλα και την προσυνάει ο κόσμος και δείχνει την ευλαβιά του και την ελπίδα του στην Παναγία. Παναγία δε. Εδώ στην Αμοργό το μοναστήρι το ευελπίζεται πάρα πολύ. Είναι, μπορώ να πω, ο πιο ευγενής παλμός της καρδιάς κάθε Αμοργίνου και η πιο ευαίσθητη ψυχική χορδή. Για το μονά Αμοργίνο είναι ακριβώς το μοναστήρι της Χρυσοβιώτισσας. Εδώ είναι η μάνα μας, είναι η παρηγορία μας, είναι η επαντοχή μας. Και έρχονται εδώ οι άνθρωποι και προσφέρουν πλουσιοπάροχα και τον οβολό τους και την προσωπική τους εργασία και ό,τι χρειάζεται, ό,τι απαιτείται, ανάλογα. Εδώ αυτά που προσφέρουμε στην εορθή, καταρχάς το παστέλι, είναι ένα τοπικό γλύκισμα, παραδοσιακό γλύκισμα, αυτό και τα ξεροτίγανα αποτελούν τα δύο παραδοσιακά γλυκά του νησιού, τα προσφέρουν σε χαρές, σε πανηγυρισμούς, και σε ή ανίποτε έτσι χαρμόσυνη περίσταση. Το παστέλι είναι σουσάμι και μέλι αμοριανό, καταλήλως ψημένα, και αφού ετοιμαστεί μπαίνει πάνω σε τραπέζι, το οποίο το τραπέζι έχει δραχή με γλυκό κρασί. Εκεί θα διαστεί από το καζάνι όλο αυτό το μείγμα, πολύ καυτό, πολύ ζεστό. Είναι οι άνθρωποι που ξέρουν, έχουν την λεγόμενη πιταριδού, ένα στρογγυλό ξύλο λίο, και το απλώνουν, και μετά υπάρχουν οι πύχες οι λεγόμενες. Το χτυπάνε για να πάει εκεί που χρειάζεται, στο πάχος που χρειάζεται, και ρίχνουν και κείμενο επάνω και το κόβουνε σε ρομβοειδή κομμάτια, τα οποία ρομβοειδή κομμάτια τοποθετούνται πάνω σε φύλλα λεμονιάς. Έτσι λοιπόν προσφέρεται, έχει μια ιδιάζουσα ευωδία και το φύλλο της λεμονιάς, αφενός αφετέρου να μην κολλάει το άλλο μετάλλο. Παράλληλα προσφέρουμε στη γιορτή μας και βακαλάο. Τηγανισμένο βακαλάο και ψάρια. Φέτος προσφέραμε και πλακή βακαλάο. Αυτά είναι ως επιτοπλίστο δωρεές των ανθρώπων, δωρεές προς το μοναστήρι, και έρχονται και αφιλοκερδώς οι άνθρωποι επί σειρά πολλών ημερών
να τα ετοιμάσουν, να τα φροντίσουν, να κοπεί ο βακαλάος σε μερίδες, να γλυκιστεί στο νερό. Όλα αυτά χρειάζεται μια διαδικασία που έρχονται οι άνθρωποι και βοηθάνε αφιλοκερδώς, με μεγάλη όρεξη, με μεγάλο κέφι, για χάρη της Παναγίας, για χάρη του μοναστηριού, και το αισθάνονται προσωπικό τους ζήτημα, προσωπική τους έννοια, να συμβάλλουν όλοι, ο καθένας το κατά δύναμη και το κατά συνείδηση, στην εορτή αυτή του μοναστηριού. Ξέρχονται την μέρα του Πάσχα και όλη τη βδομάδα πυροδεύουν όλη την Ευρωβουλή τα χωριά. Σε κάθε χωριό, σε κάθε νορία γίνονται ανάλογες τελετές, λιτανίες, θρησκευτικές, λατρευτικές συνάξεις. Ο κόσμος συμβάλλει και συμμετέχει ενεργά. Ακριβώς είναι έτσι, το πέραμα της Παναγίας διαβαίνει από τόπο σε τόπο, μέσα από τα μέσα από τα μονοπάτια, μέσα από τα χωράφια, τα κατάσπαρτα χωράφια, τους ανθοστόλες, τους αγρούς, τους θάμνους, τα δέντρα, δεξιά-αριστερά τα πουλιά πτερουγίζουν και γελαϊδούν, και αυτά το άσμα τους προς το ξοδεία του υψίστου, ακριβώς για να δείξει μία πανεφρόσινη, μία εορταστική ατμόσφαιρα, γιατί ακριβώς είναι η εβδομάδα του Πάσχα. Είναι η εβδομάδα της ανακαίνησης, της αναγέννησης και η εβδομάδα της θέωσης. Ο κόσμος περνάει από τον κόσμο της φθοράς στον κόσμο της ζωής και της χαράς και της αιωνιότητας. Η Παναγία Χρυσοδιώτισσα πηγαίνει στα μετόχια του Φωτοδότου στη χώρα. Το βράδυ της ημέρας του Πάσχα γίνεται και η αγάπη. Η λειτουργία γίνεται τη Δευτέρα του Πάσχα. Την άλλη μέρα πρωί πηγαίνει στο μετόχιο του Αγίου Γεωργίου του Βαλσαμίτη, Τρίτη του Πάσχα. Οπότε μετά την εκκλησία, μετά τη λειτουργία, πηγαίνει πάντα πεζοπορεί έτσι το μονοπάτι προς Κατάπολα. Τρασαγώνου τερατουργουμένων. Τρασαγώνου τερατουργουμένων. Αναφέρει ο ψευμόδος. Δράκοντες, θηρία, πετεινά, πτερωτά, καλούνται να εμηνήσουν και αυτά με τον τρόπο τους στον θείο δημιουργό τους. Για μας κάποτε είναι φοβερά, κάποτε είναι επικίνδυνα, κάποτε είναι όχι ευχάριστα. Και είναι ακριβώς ο Θεός επίσης τα πάντα σοφία και τα πάντα καλά και άγια. Η αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό, η απομάκρυνσή του, έκανε να συστενάσει και να συνοδύρεται όλη η φύση και όλη η δημιουργία και να φοβούνται τον άνθρωπο. Τα θηρία ενεργούν έτσι και φοβούνται εμάς. Και τροποντινά αυτοαμήνονται. Δεν είναι ότι έχουν κάτι με εμάς προηγούμενα, αλλά φοβούνται εμάς. Έγινε ο άνθρωπος φοβερός και άγριος και επικίνδυνος επειδή ξέφυγε από τη χάρη του Θεού. Ενώ όταν είναι κοντά στο Θεό ο άνθρωπος, είναι κορονής της δημιουργίας και συνυπάρχει με όλη τη χτίση. Και συνεορτάζεται και συνεφραίνεται και συμπροσέφονται, συνδέονται όλοι στο Θείο Δημιουργό. Γιατί κλαίει, γεννάτε το ερώτημα, γιατί κλαίει ο άνθρωπος σήμερα? Ο άνθρωπος κλαίει δάκρυα, από τα μη δακρύων γίνονται καθεκά στην ημέρα. Αν με επιτραπεί να δώσω ένα τρόπο την ποσοστό, 80 με 90% ο άνθρωπος κλαίει και οδύρεται και θρυνεί, και 20 με 10 τυχόν γελάει και αισθάνεται ευχαρίστηση και αγαλίαση. Γιατί κλαίει ο άνθρωπος? Γιατί έχασε τον Θεό του. Όταν βρει τον Θεό του άνθρωπος, αισθάνεται χαρούμενος.
αισθάνεται γεμάτος, έχει πληρότητα, έχει εφορία, έχει χαρά. Η αποστασία μας από το Θεό γεννά τα δάκρυα και τον αντριμό και τη λύψη και τον πόνο. Επανέρχονται όλες οι εικόνες αυτές ακριβώς εδώ την ημέρα του Θωμά. Κυριακή του Θωμά ή Αντίπασχα που λέμε. Επανέρχονται οι εικόνες εδώ και πλέον εφρονίζονται ξανά στο θρονί τους, στη βάση τους, και συνέφεται πλήθος κόσμου συνοδεύοντας τις εικόνες, τις Αγίες εικόνες δευτερές στο μοναστήρι. Και μπορώ να πω ότι είναι η δεύτερη μεγάλη γιορτή του μοναστηριού μας. Η επιστροφή, η επάνωση των ιερών εικόνων στη βάση τους. Τον ίσον του Αιγαίου συμπροήσασε πρόμαχος και της Αμοργού η προστάτης Παναγία Παναμωμέν Κοζόβου εκ της χώρας θαυμαστός η Θεία σου εικόν διέλεσε πελάγι κομίζουσα της αμοργήνης την χάριν σου άχραντε και καρυτωμένη χαίρε των πιστών το στήριγμα και της οικουμένης κλαίος και ώρα. Αυτή λοιπόν εν ολίγης είναι η Ιερά Μονή Χρυσοδιωτής της Αμοργού. Επάνω στον βράχο, το κάστρο της Ορθοδοξίας και της Ορθοδοξίας. Το διαχρονικό μήνυμα του σε όλο τον κόσμο. Αδερφοσύνη στους λαούς, στους ανθρώπους, για να ακριβώς να επιτευχθεί αυτό που είπε ο Χριστός, είναι εν πάντες όσοι. Να είμαι ένα πράγμα. Όλοι οι άνθρωποι, μοιασμένοι, αδερφωμένοι, και έτσι επιτυχάνεται αυτό ακριβώς που η θυσία έρχεται σε καθημερινή βάση, η ειρήνη πάση. Η ειρήνη του Θεού να είναι μεταξύ των ανθρώπων, οπότε και στη γη θα βιώνεται ακριβώς η βασιλεία του Θεού, μια πρόγευση τη ουρανίου και τελευταίου του βασιλείας του. Και στους αιώνας του αιώνου. Έχθαμβος ο προσκυνητής από το κάλος, άλαλος ατενίζει θαύμα το εξαίσιον, και τας δυνάμεις του επισυνάγων και το θάρρος, εις όρος αναβαίνει το θεσπέσιον. Ίσερθε ταπεινέ προσκυνητά εν κατανοίξει, από στενήν οδόν και τεθλιμμένην πύλην, και μέλη συγκινήσει σε το θέμα και καταπλήξει, καρδία διό άγνησον και νουν και χείλη. Εις το μικρό το εγκλησάκι ταγιασμένο, που η προσευχή μοσκοβολά σαν το θυμάρι, θα σε αγγίξει σαν λιβάνι μυρωμένο της Παναγιάς της Κοζοβιώτισσας η χάρη. Και φανερά συγκλονισμένος από το θαύμα, θα αφαιθεί σαν το παιδί μες στην αγκάλι της, και σίγουρα ενδόμηχα θα κάνει στάμα, πως θα ξανάρτης πάλι σύντομα στη χάρη της. Αύγουστος του 2003.